Λοιπόν, είχαμε προγραμματισμένη αυτή την επίσκεψη με τα Αγιοπελαγίτικα. Ευχαριστούμε όλους που είστε μαζί μας. Έκπληξη μεγάλη δόση είναι ο συνάδελφος, ο αγαπημένος συνάδελφος, ο Ιωσήφ Πουλής, μαζί με το βιολί, το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Ξέρω ότι δεν έχετε μικρόφωνο, αλλά σας χαίρομαι και χαίρομαι όλο αυτό που μου φέρνετε στο στούντιο μαζί σας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σοφοκλή Χαραλαμπίδη, που είναι δάσκαλος του χορού και πρώην εκπαιδευτικός, και τον κύριο Σόλωνα Σαββίδη, χώρο διδάσκαλο. Να καλωσορίσουμε επίσης, εκτός από τον Ιωσήφ, τον Ανδρέα Πιπυρί που έχει την κιθάρα, τον Μελέτη Χριστοδούλου που έχει το τουμπερλέκι. Έχουμε την Βάσο μας, η οποία είναι στο τραγούδι, η Βάσο Νικολή, και βεβαίως έχουμε τον πολιτιστικό όμιλο Άχνας που θα μας χορέψει. Ξέχασα κάποιον? Λοιπόν, Αγιοπελαγίτικα. Τι μπορούμε να πούμε για τα Αγιοπελαγίτικα? Καταρχήν, το Αιγαίο Πέλαγος ξέρουμε όλοι ότι είναι η θάλασσα εκείνη που κατά άλλους χωρίζει την Ανατολή από την Δύση και κατά άλλους ενώνει τις δύο Ηπείρους, τους πολιτισμούς των δύο Ηπείρων. Επομένως, όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν πάρει πολιτισμό και από την Ανατολή και από την Δύση, λόγω της κίνησης, της εμπορικής κυρίως κίνησης που υπήρχε από τα πανάρχια χρόνια μέχρι και σήμερα ακόμα. Αγιοπελαγίτικα είναι, μπορούμε να πούμε, ο πολιτισμός γενικά των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Ένας πολιτισμός που ήκμασε από τα πανάρχια χρόνια στην περιοχή και ήταν επόμενο ότι θα, μέσα στον πολιτισμό αυτό θα ενταχθόταν και η παράδοση της μουσικής, του χορού, του λόγου, της ποίησης κλπ. Όλα αυτά με έναν ορισμό τα λέμε Αγιοπελαγίτικα. Εσείς γιατί τα αγαπήσατε τόσο πολύ? Τώρα, σαν Κύπροι και σαν νησιώδες και εμείς, μεγάλο νησί φυσικά, αλλά η μουσική και τα τραγούδια μας και η παράδοση μας γενικά έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τα περιοχές του Αιγαίου όσο και από την Μικρά Ασία. Και βλέπουμε και σήμερα ότι αρκετά από τα τραγούδια μας, από τις μουσικές μας, ταιριάζουν πολύ με τις μουσικές των υπόλοιπων νησιών. Μιλούν μέσα μας δηλαδή, ναι, έτσι, βέβαια, ναι. Μεσόγειος, μια λίμνη. Μάλιστα. Εσείς κύριε Σαββίδη, το διδάσκετε όλο αυτό, το διδάσκετε, είστε χωροδιδάσκαλος. Είστε Αχνιώτης? Όχι, εγώ είμαι από την Αμόχωστον και μένω Λεμεσό. Αλλά είναι όμιλος Άχνας. Ναι, εμείς ήρθαμε απλώς για να πούμε για τα Αγιοπελαγίτικα. Μισό λεπτό, ποιος διδάσκει τα παιδιά? Δεν είναι κοντά μας. Χωροδιδάσκαλοι. Λοιπόν, ωραία η Άχνα, εγώ θυμάμαι το χωριό σας. Πάρα πολύ ωραίο χωριό και έτσι συγχυρισμένο με την Αγία Μαρίνα του. Απλά να το δώσω έτσι και αυτό στον αέρα. Συνεχίστε παρακαλώ. Ναι, γενικά τα Αγιοπελαγίτικα δεν έχουν τον τόσο επηρεασμό από την, από την κεντρική πάνω Ελλάδα, γιατί θα δούμε και την ευθυμία. Οι χωροί είναι εύθυμοι νησιώτικοι γενικά χωροί, πηδηχτοί χωροί, και έχουν την ομοιότητα με τους κυπριακούς χωρούς. Το θέμα του είναι πηδηχτοί χωροί γενικά. Ναι. Οπότε έχουν αυτή τη χαρά, τη χαρά της ζωής. Θέλετε κάτι να προσθέσετε και να πάμε να ακούσουμε? Απλά ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι βλέποντας τα πόδια των χορευτών που χορεύουν τους νησιώτικους χορούς και ακούγοντας τη μουσική, αυτό το ανεβοκατέβασμα των ποδιών, το ελαφρύ πάτημα στην γη των ποδιών, θυμίζει, αν αφήσει τη φαντασία σου έτσι να δουλέψει λίγο, βλέπεις μπροστά σου το ανεβοκατέβασμα των νερών του Αιγαίου. Τι ωραία κουβέντα αυτή που λέτε τώρα. Ενώ είναι η χωρή της κεντρικής Ελλάδας, είναι αυτό το βαρύ πάτημα, να θέλουν να πει τα πηδήματα τα ψηλά, τα δυνατά, να θέλει να πετάξει, να φύγει προς τον πάνω. Μια δυναμική, ας πούμε. Ναι. Ενώ στα νησιώτικα τραγούδια, στους νησιώτικους χορούς, ο χορευτής θέλει να κατέβει προς την γη, να κατέβει προς την θάλασσα. Και πάντα υπάρχει το στοιχείο της ευθυμίας γενικά στο χορό, στους νησιώτικους χορούς. Φυσικά είναι χοροί οι νησιώτικοι που χορεύονται σε όλες τις φάσεις της ζωής, και στα πανηγύρια και στους γάμους. Ακόμα και μετά τις κηδείες, ακόμα μπορούν να χορευτούν. Το είχαμε αυτό ως Έλληνες. Δηλαδή, θάβαμε τους νεκρούς μας με τραγούδι και χορό. Ναι, ναι. Και ο χορός, ναι, έχει αυτό το τελετουργικό, που δεν είναι μόνο για χαρά, είναι έκφραση. Ναι.
Φυσικά οι χωροί των νησιών του Αιγαίου Πελάγους δεν είναι όλοι της ίδιας μορφής όλων των νησιών. Από περιοχή σε περιοχή μέσα στο Αιγαίο διαφέρουν. Άλλοι είναι οι χωροί του Βορείου Αιγαίου που είναι επηρεασμένοι από την περιοχή της Μακεδονίας και της Τράκης. Τα νησιά της Ανατολικού Αιγαίου είναι επηρεασμένα από τα μικρασιάτικα τραγούδια και χορούς της πάλι ποτέ μεγάλης Μικρασιάς. Όπως και τα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου έχουν τον δικό τους ρυθμό, όπως και κάτι που παρατηρείται γενικά στον ελλαδικό χώρο. Όχι μόνο σε κάθε περιοχή, αλλά σε κάθε χωριό μπορούμε να δούμε διαφορετικές ποικιλίες χωρών που με ξεχωριστή έκφραση απέναντι στον θεατή. Ωραία. Ενώ εδώ στην Κύπρο έχουμε τους χορούς οι οποίοι είναι παγκύπριοι χοροί. Είναι όλοι οι χοροί χορεύονται σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Μάλιστα. Με την ίδια μουσική. Εντάξει, κάποια τραγούδια ακούγονται σε μια περιοχή περισσότερων, σε άλλη λιγότερων, αλλά γενικά οι χοροί μας είναι όλοι για όλη την Κύπρο. Υπάρχουν και αντικριστοί χοροί στα Αιγαιοπελαγίδικα. Εμάς είναι μόνο αντικριστοί. Είναι και το στοιχείο ότι είναι το μόνο πράγμα στον κόσμο που μπορείς να μεταφέρεις την ενέργεια από άνθρωπο σε άνθρωπο, πιασμένος χέρι-χέρι, μεταφέρεται η ενέργεια ο άνθρωπος προς τον άνθρωπο χορεύοντας. Το κάνουν όλοι μαζί. Και αυτό είναι το κοινωνικό όμορφο ενός χορού που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Θα τραγουδήσουμε τώρα. Τι θα μας πείτε? Νταρι-νταρι. Και θα δούμε και χορό μαζί. Να το δούμε. Να τελειώσουμε όμορφα την Παρασκευή μας, όμορφα την εβδομάδα μας.
εξαιρετικό τραγούδι, εν τω μεταξύ εξαιρετικά τραγουδάς. Εξαιρετική ευχαριστώ. Εκτέλεση, αλλά μας εξέπληξε και ευχάριστο στίχος. Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για εσάς ο κύριος Ιωάννης Ευσταθίου από τη Σωτήρα Μοχώστου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ΡΙΚ και εμείς όλοι στην παραγωγή και εγώ. Νομίζω ήταν ακριβώς για εσάς. Εμένα με συγκίνησε τώρα αυτό. Καλοσύνη του και καλοσύνη σας. Λοιπόν, θέλουμε κι άλλο. Έχεις καταπληκτική φωνή και πολύ ωραία εκτέλεση, αλήθεια. Είναι όμορφα τραγούδια. Πού κατάγεσαι εσύ? Από την Ξυλοφάγου. Ναι, ωραία, τελικά το έχετε. Η περιοχή, από κοινοβόρια. Η περιοχή το έχετε. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Συνήθως είναι οικογένειακό μας. Πάει από γενιά σε γενιά. Ναι. Τι θα ακούσουμε τώρα? Λοιπόν, νησιώτικα χορευτικά. Πάμε. Ωραία. Συνεχίστε και θα σας πω, άμα πρέπει να διακόψουμε, ωραία. Θα σας πω. Τραβλήσες και είπες για επίγουσα δουλειά.
Πιάσε μου κι στο ποτήρι, το καημό μου ξαγρυπνάς. Κι έχεις γιώσει κι έχεις γύρει σαν το φύλλα της καρδιάς. Πιάσε μου κι στο ποτήρι, το καημό μου ξαγρυπνάς. Κι έχεις γιώσει κι έχεις γύρει σαν το φύλλα της καρδιάς. Πιάσε μα κι στο ποτήρι, το καημό μου ξαλυπνάς. Κι έχεις γιώσει κι έχεις γύρει σαν το φύλλα της καρδιάς. Πιάσε μα κι στο ποτήρι, το καημό μου ξαλυπνάς. Κι έχεις γιώσει κι έχεις γύρει σαν το φύλλα της καρδιάς. Ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό, από ποιο νησί, ή τα λέμε όλα γεωπελαγητικά? Τα λέμε όλα γεωπελαγητικά, αλλά κάποιοι από τους χορούς είναι ειδικοί χοροί για έναν νησί. Ξέρουμε ποιος ήταν αυτό. Μπάλος Πηδηχτός είναι. Μπάλος Πηδηχτός. Μπάλος. Μπαλίζω. Και ο προηγούμενος? Μπάλος ήταν και αυτός Πηδηχτός. Συγκαταλέγονται όλα τα τραγούδια αυτά στους μπάλους. Είναι συστή, είναι έναν είδος συστών που χορεύονται στα νησιά του Αιγαίου. Με ενθουσιάστηκε η μουσική και το τραγούδι. Παρουσιάζεστε κάπου, μπορεί κανείς να σας βρει κάπου? Βάσο, να μας πεις εσύ που έχεις το μικρόφωνο. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αρχίσει τις εμφανίσεις μας με τα παιδιά εδώ, με τον Τζόζεφ, Αντρέα και Μελέδιο. Πού? Γυρνάμε την Κύπρο όλοι. Όπου σας προσκαλέσουν. Πάρα πολύ ωραία. Προχθές είμαστε Λεύκαρα, αύριο θα είμαστε στη Ξυλοφάγου. Ωραίοτατα. Και ο κόσμος σίγουρα συμμετέχει, γιατί θέλει αυτή την χαρά. Ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει και μέσω του χορού έτσι τον ανεβάζει. Και... αυτό, περί αυτού πρόκειται ο χορός, δεν είναι κύριοι χοροδάσκαλοι? Βέβαια. Μάλιστα ο χορός είναι, βγάζει εκείνα τα συναισθήματα που μόνο ο χορός τα βγάζει. Συνδυάζει και την ψυχή και το πνεύμα και το σώμα και όλα γενικά λειτουργούν για να δώσουν εκείνο το συναίσθημα που θέλουν να δώσουν. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο σε ταλέντο άνθρωπο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλει να μας μιλήσει. Είναι εδώ ο Κυριάκος ο Μαπούρας και τον ακούμε. Κύριε Μαπούρα, καλά απόγευμα. Ελίζα μου, σας χαιρετώ με την αγάπη μου όλους τους παρευρισκομένους. Και εμείς, και εμείς τα ίδια. Εμείς, κύριε Μαπούρα. Στον Ζιόζεφ, το φίλο τον Μελέτη, το παιδί με την κιθάρα, αν έτυχε να το γνωρίσω ακόμα. Είναι ο Ανδρέας μας. Η Βάσο μας διά μια νότα, αιγιοπελαγείται και πραγματικά έχει το ύφος. Και χαίρομαι που τη φθορώ και τραγουδά και προβάλλεται τώρα τελευταίο στην τηλεόραση. Ναι. Και πραγματικά είναι κάτι που έλειπε, νομίζω εγώ, από πλευράς Βάσος. Συγκινήθηκε τώρα η Βάσο. Ναι. Ψυχούλα κι αυτή, έτσι. Είναι ψυχούλα. Είναι ψυχούλα. Ναι, πράγματι, Βάσο, και ταλεντάρα ψυχούλα. Και έχετε δίκιο που το υπογραμμίζετε. Ναι, ναι είναι. Ναι. Έτυχε να τραγουδήσουμε και μαζί με τη Βάσο. Να μου παίξει για ένας ορισμένα παιδίτα μου. Μάλιστα. Πολύ καλός, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλή φωνή. Έτσι. Η οικογένεια με τον πατέρα του, είμαστε φίλοι. Να σου πω για κάτι που ίσως να μην το ήξερες. Να ακούσουμε. Η Βάσο είναι αρφότεχνη του Ανδρέα Νικολή. Δεν μας τα λέει όλα η Βάσο. Ναι, είναι η αρφότεχνη του Ανδρέα του Νικολή, του ηθοποιού, ένας ηθοποιός που έφυγε την δική του σφραγίδα. Θυμούμε όταν παίζαν το Αγάπη Τσεκαμί, τα έγραψε ο πατέρας μου τότε τα κείμενα ούλα και ήταν πολλά φίλοι με τον πατέρα μου. Μεγάλο κύτταρο έχει στην οικογένεια της. Ο πατέρας μου παίζει γκέλ. Πάμε στο κυρίδα μου μέσα στρατό Αλλιό. Την αγάπη μου σε όλους εκεί και πραγματικά χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που σας ακούσαμε. Πάρα πολύ. Ελίζα μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω να συνεχίσουμε. Θέλεις κάτι να πεις, να πεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαπούρα, δεν το περίμενα. Είναι μεγάλος. Μεγάλος στην καρδιά, μεγάλος στη φωνή, μεγάλος στο ταλέντο. Μεγάλο κομμάτι στην παράδοση.
Ναι, είναι πραγματικά ξεχωριστό κομμάτι. Είναι ξεχωριστό. Προσωπικά για μένα είναι ξεχωριστό σας παράδοση. Και αυτή που είναι και μεγάλη είναι και σπουδαίοι σε ό,τι αφορά το ταλέντο τους. Δηλαδή, μεγάλες ψυχές, μεγάλο ταλέντο. Είναι ο προπομπός για τους νέους. Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε δύο τραγούδια συνεχόμενα τώρα ή και τρία, Μαρίνο. Να πάμε τρία για να μην διακόπτουμε. Να πάμε, μπορείτε, αντέχετε. Βεβαίως. Πάμε τρία συνέχεια για να το χαρεί και ο κόσμος. Μπορώ να σας πω ό,τι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΡΙΚ, γενικότερα στο ΡΙΚ, γιατί μας έχει αγκαγιάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας έχει αγκαγιάσει το ΡΙΚ. Γλυκιά μου, Βάσο, είσαι τόσο ευγενική. Ευχαριστούμε εμείς. Έχετε εκεί και τον συνάδελφό μας. Κάνουμε πλάκα καμιά φορά και του λέω: εσύ θα δίνεις αυτόγραφα σε λίγο ιστορία. Πάντως, πρώτη φορά τον βλέπω να χαμογελά τόσο πολύ. Είναι όπου τον πάρουμε, δεν μιλάει. Δεν χαμογελάει. Λέω: χαμογέλα, λέω. Λοιπόν, ωραιότατα. Να σας απολαύσουμε. Να σας πω ακόμα ότι ο Μελέτιος πριν έρθουμε. Μα το Μελέτη τον ξέρω. Ξέρετε τι μου είχε πει και με φόβησε πάρα πολύ. Η Ελίτα μου λέει: είναι πολύ αυστηρή. Εσύ πώς το τώρα, λεπτό. Τι εννοείς τώρα, είναι πολύ μου λέει, τα θέλει όλα τέλεια. Έτσι είναι, έτσι έχω αυτή την φήμη. Έχω αυτή τη φήμη. Ότι τα θέλετε όλα τέλεια, γι' αυτό εννοούσε. Δεν ξέρω, γιατί το λες αυτό, δεν έχει μικρόφωνο να μας πει. Πες το και θα το πω στον κόσμο εγώ. Γιατί τα θέλω όλα τέλεια. Όλα είναι τέλεια. Μα είναι τέλεια. Άμα υπάρχει ψυχή, δεν έχει λάθος. Το λάθος το έχει εκεί που δεν υπάρχει ψυχή. Λοιπόν, πάμε. Σε ένα παρό ένα καϊκί να γυρίσω στα νησιά. Και μαζί μου θα σε παρώ, να σε καπετάνισα. Και μαζί μου θα σε παρώ, να σε καπετάνισα. Τον αέρα σου θα αλλάξω. Στην
φωνάξω. Θα πάμε στη πολλή καδρά, στις πέτσες και στην Ήδρα, κι ομορφότερα χωριά στα μάτια μου δεν είδα. Και στην άξο τον αέρα σου θα αλλάξω, τον αέρα σου θα αλλάξω, στην παρό και στην άξο. Θα πάμε και στο Σαρεμά κάτω στο Λολατόνι, κι άμα φρεσκάρει ο καιρός θα σε κοστώ τιμόνι. Τον αέρα σου θα αλλάξω, τον αέρα σου θα αλλάξω, στην παρό και στην άξο. Και πήρα εισιτήρια κι η ώρα δεν περνάει. Στα αεροπλάνο για να πω στην Κύπρο να με πάει, στα αεροπλάνο για να πω στην Κύπρο να με πάει. Ξυλοφάγου και γιο πέτρι, παραλίμνη και δερίνια, φρένα ρωσό τυραγόρου στις βρυσούλες στην Ορμίδια. Τη χαρή και τη λεπαιδιά έχουμε στην καρδιά μας. Ξυλοφάγου και γιοπέτρι, παραλίμνη και δερίνια, φρένα ρωσό τη ραγδόρου στις βρυσούλες στην Ορμίδια. Για σας κοκκίνο γόρια μου της Κύπρου το καμάρι. Γεια σου Τζόζεφ. Μπράβο τραγούδι. Ρωτήσω κάτι. Η κοπέλα η Ξανθή, όλο αυτό το συγκρότημα τώρα είναι της Άχνας. Ναι. Μέρος. Είναι της Άχνας. Λοιπόν, είναι μια ξανθούλα στο συγκρότημα. Χαμογελάει πανέμορφα. Μπορούμε να την έχουμε εδώ έτσι λίγο να της μιλήσουμε. Μας πει για το όνομα της. Ζωή. Η Ζωή θα πάει εκεί κοντά στη Βάσο, γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Από την ώρα που ήρθε έχει ένα πολύ έτσι διάπλατο και γενναιόδωρο χαμόγελο. Προσπαθούμε όλα τα μέλη μας να είναι χαμογελαστά. Πάντως η Ζωή κερδίζει τις εντυπώσεις. Αγάπη μου, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 38. Τι μου λες τώρα, εγώ μαθήτρια σε έκανα, μαθήτρια. Λοιπόν, τα απολαμβάνεις όμως. Ναι, παρελθόντως, εγώ δεν είμαι αχνιώτησα. Mm-hmm. Εγώ είμαι πρόσφυγας από την Τύμπου. Ναι. Όμως η κοινότητα της Άχνας και το χορευτικό της Άχνας, του Κέντρου Νεότητας, με αγκάγεσε εδώ και 15 χρόνια. Οπότε μπορεί οι ρίζες μου να είναι από την Τύμπου,
αλλά στην καρδιά μου είναι και η Άθνα όσο και η Τίμπου. Θα σου εξομολογηθώ και εγώ ότι ούτε εγώ είμαι Λεμεσανή, αλλά τα τελευταία 40 χρόνια είμαι Λεμεσανή, οπότε στην καρδιά μου, δηλαδή είμαστε όλοι αυτό. Μας έχει συμβεί όλους αυτό εδώ στον τόπο μας. Έχεις ένα, έτσι, δίνεσαι στο χορό, το διασκεδάζεις, σου βγαίνει πολύ. Η έμπνευση μας είναι ο δάσκαλος μας. Ποιος είναι ο δάσκαλος σας? Ο Κυριάκος ο Ματθαίος. Για να το φέρουμε και τον κύριο Κυριάκο Ματθαίο. Ναι. Ναι. Να το γνωρίσουμε λίγο. Κύριε Ματθαίο, εσείς είστε Αχνιώτης, είστε και εσείς από κάπου αλλού? Ναι, ελάτε. Ναι. Να σας ακούσουμε. Είμαι από την Άχνα. Ναι. Τώρα μένουμε στο δασάκι της Άχνας. Πολύ κοντά, έτσι. Πολύ πικρό τώρα να βλέπεις το χωριό σου. Μια... Μας το πατρικό μας είναι 100 μέτρα από τον δρόμο και ακόμα πιο... Λίγο πιο κοντά στην Βάσο, για να σας ακούμε. Πείτε πάλι. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο για μας, διότι βλέπουμε το πατρικό μας στο σπίτι. Στα 100 μέτρα από τον δρόμο. Έτσι, και δεν, ναι, δεν καταφέραμε ακόμα να πάμε. Ναι. Έχουμε και τώρα τη Αγία Μαρίνη. Ναι. 17. Στις 17 του μήνα. Ναι, θα πάμε όμως, θα πάμε. Πρώτα ο Θεός θα πάμε. Ευχή ναι, όλων μας. Την ημέρα που έμπαιναν οι Τούρκοι στο χωριό σας, ήμουν μικρή, φεύγαμε εμείς. Την ίδια μέρα. Βγαίναμε από τον ένα δρόμο, έμπαιναν οι άλλοι. Αυτή η εισβολή. Ναι. Πολύ ωραίο χωριό όμως. Και ωραία η Αγία Μαρίνα σας. Και μπράβο σας που συνεχίζετε έτσι. Όλο αυτό. Έχουμε δώσει και το όνομα του χρεφτιού στο όνομα του χωριού μας για να κρατήσουμε τις... Να κρατήσετε τις μνήμη. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε τον κύριο Σολομονίδη που θέλει να μας μιλήσει και λέω μετά να πάμε σε τραγούδι και θα κλείσουμε, νομίζω, Μαρίνο, δεν μας παίρνει, δύο τραγούδια. Λοιπόν, δώστε μας τον κύριο Σολομονίδη. Κύριε Σολομονίδη μου, σας ακούμε. Χαιρετώ το πάνελ. Και εμείς. Και χαιρετώ την παράδοση, πραγματικά. Είναι προγράμμα τα οποία θα πρέπει να τα έχει κάθε σπίτι, να τα παρακολουθά κάθε μέρα. Απλά θα ήθελα να πω ότι αυτά τα τραγούδια το 1982 τα ξέθαψε ο πολύ μεγάλος τροβαδούρος του έρωτα και της αγάπης, ο Γιάννης ο Πάριος, μια από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών που έχουν περάσει από την Ελλάδα και ακόμα μας συντροφεύει. Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχει το ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών μετά από τα τραγούδια του δρόμου του Μίμη Μπλέσσα. Αλλά και... το γνωρίζαμε, σας ευχαριστούμε που μας το λέτε τώρα, ναι, αυτό. Ναι, βέβαια, έχει, ναι, έχουν μπει αυτά τα τραγούδια σε όλα τα σπίτια των, ναι, ακόμα και των πλουσίων, σε όλη την επικράτεια την ελληνική. Εδώ πέρα έχω το δίσκο του Δανισιώτικα και λέει τα θαλασσινά τραγούδια είναι τραγούδια μιας ζωής. Αυτά με παρότρυναν να ζηλέψω και να γίνω τραγουδιστής. Είναι τραγούδια που τα άκουγα, τα λέει στο φάρο, στο νησί μου ο πατέρας μου, με τους φίλους του, να τα λένε οι κομπανίες, να τα χορεύουν τα κορίτσια και τα γόρια. Αυτά είναι λοιπόν για μένα τα καλύτερα τραγούδια. Τα τραγούδια που αγαπώ πιο πολύ απ' όλα. Τα τραγούδια της Κούνιας μου. Τι ωραία. Προσθέσατε έτσι κάτι πολύ ωραίο στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα και, πολύ. Και εγώ, γιατί είναι ο μεγάλος Πάριος και ξεκίνησε από αυτό που σήμερα αναδεικνύεται μέσα από εσάς όλους στο πρόγραμμά μας. Ο Πάριος στα φωνητικά ήταν η Στέλλα Κονιτοπούλου. Ναι. Λοιπόν, μας παίρνει ο χρόνος για δύο τραγούδια, εκτός και αν θέλουν οι κύριοι να προσθέσουν οτιδήποτε. Όχι, να πούμε ότι τα γεωπελαγίτικα τραγούδια και οι χοροί είναι οι χοροί που χορεύονται πιο πολύ από όλους τους χορούς σε όλα τα μέρη του ελληνισμού. Γιατί έχουν όπου αυτή και αυτός τη ζωντάνια που είπατε. Από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, μέχρι την Αγγλία, παντού. Μάλιστα. Και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Είναι ένας ρυθμός που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε Έλληνα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για το μας καλέσατε στο πρόγραμμα. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι θα ακούσουμε, δύο συνεχόμενα λιγαριά τώρα. Η γνωστή λιγαριά. Άντε, πάμε. Μπορεί καραβοκύρι, μπορεί καραβοκύρι, μπορεί καραβοκύρι, το μορφικό παιδιά, κορμί και παρίζενια. Σαν λιγαριά, κόρμη και παρέσενια. Λίγα ήσαν λιγαριά, λιγαριά μου, λιγαριά. Να σε κλέψω μια βραδιά. Λιγαριά μου, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά.
θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, να σε γλεντήσω με και για τα να σ' αρέσει, να βασανίζω με. Ωραία και για τα να σ' αρέσει, να βασανίζω με. Λιγαριά μου, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Λιγαριά μου, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα και τα άστρα να σου πουν. Τα μάτια μου πως κλαίνε, άμα σε θυμηθώ. Ωραία, τα μάτια μου πως κλαίνε, άμα σε θυμηθώ. Λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Λιγαριά μου, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Να πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο μορφόνι. Θέλω να του πω πως τον αγαπώ και μια μέρα θα το παντρευτώ. Με συνήκαιρια μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιογιά. Άιντε Παναγιά μου! Thank you.